Κύριε Γόγο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε από αυτά τα θέματα, από τα θέματα του εμβολιασμού. Πώς πηγαίνει ο εμβολιασμός στην Ελλάδα γενικότερα, δεν λέμε τώρα για τα νησιά, αλλά γενικότερα δεν προχωράει τόσο καλά, έτσι δεν είναι? Ναι, όπως έχετε ακούσει, υπήρχαν προβλήματα στη διαθεσιμότητα των εμβολίων από την Pfizer και περιμένουμε βέβαια να προολοκληρωθεί η ιστορία με τη Moderna και, και να εγκριθεί και το εμβόλιο της AstraZeneca για να μπορέσουν να έχουμε μεγάλες ποσότητες για να γίνει ο μαζικός εμβολιασμός. Η αλήθεια είναι ότι έχει στηθεί το σύστημα, δηλαδή επιχειρησιακά πάμε πολύ καλά και διαχειριστικά και ως προς την ετοιμότητα των εμβολιαστικών κέντρων. Έχει γίνει ολόκληρη ιστορία. Ξέρετε, πρώτη φορά γίνεται τέτοια επιχείρηση εμβολιαστική στη χώρα μας, αλλά και παγκόσμια θα έλεγα. Είμαστε έτοιμοι, μένει να έρθουν εμβόλια. Νομίζω έχουμε εμβολιαστεί γύρω στις 100.000 άνθρωποι αυτή τη στιγμή, λίγο πάνω από τις 90.000. Οι υγειονομικοί καλύπτονται σιγά-σιγά. Νομίζω έχουν ολοκληρωθεί και τα ιδιωτικά κέντρα. Μένει να αρχίσουν και οι ιδιώτες οι γιατροί. Πιστεύω μέχρι τέλος του μηνός θα έχουμε κάλυψη του υγειονομικού συστήματος, τουλάχιστον να μπορεί να λειτουργεί χωρίς απώλειες για τον νοσηλευτικού προσωπικού και να ολοκληρωθεί και ο εμβολιασμός των ευάλωτων πληθυσμών. Εχθές ούτως ώστε να έχουμε την πρώτη ανακούφιση. Δεν ξέρω αν μετήχατε σε σύσκεψη. Υπήρχε μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος βγήκε και είπε ότι παιδιά το Μάρτιο θα έρθει η μεγάλη παρτίδα των εμβολίων. Και αυτό που λέγαμε το πρωί με την Ανθή είναι ότι έτσι κι αλλιώς στις ομάδες που είναι, δεν είναι σε ευπαθείς ομάδες, που είναι κάτω από τα 50 και τα λοιπά, αυτοί να υπολογίζουν φθινόπωρο θα εμβολιαστούν, έτσι δηλαδή, όπως πάνε τα πράγματα. Πότε θα είμαστε έτοιμοι να αποκτήσουμε αυτή την ανοσία που ακούμε συνέχεια και λέτε? Η ελπίδα μας είναι αυτό να έχει ολοκληρωθεί πριν το καλοκαίρι. Δηλαδή να έχουμε μια διάθεση εμβολίων και από τις υπόλοιπες πλατφόρμες σύντομα. Να μην καθυστερήσει δηλαδή μετά τον Απρίλιο, ούτως ώστε μέσα στον Απρίλιο-Μάιο να έχουμε τις δύο δόσεις και για τον υπόλοιπο πληθυσμό. Αλλά επειδή είναι μεγάλος ο αριθμός, δηλαδή μιλάμε τώρα για 5 εκατομμύρια πολίτες, έτσι πρέπει να εμβολιαστούν για να μπορέσουμε να έχουμε περίπου την ανοσία. Αυτό μπορεί να καθυστερήσει και για λόγους διαχειριστικούς. Οπότε μπορεί να πάει λίγο παραπάνω από ό,τι υπολογίζαμε. Πιστεύω όμως ότι και ένα 30-40% να μπορέσουμε να εμβολιάσουμε μέχρι το Μάιο, αυτό είναι ανακούφιση για το καλοκαίρι, ανεξάρτητα αν θα έχουμε το επιθυμητό τείχος ανοσίας που είναι το 60-70%. Καλά λέγαμε το πρωί, το 50%, 50-60% Σεπτέμβριο και μετά. Ό,τι κερδίζουμε είναι καλό στον εμβολιασμό, κύριε Χασπόπουλε, γιατί εξασφαλίζουμε το μισό περίπου της πιθανότητας να νοσήσει κανείς όταν έχουμε το 50% εμβολιασμένο. Επομένως, προσπαθούμε να αυξάνουμε τις δόσεις, να αυξάνουμε τον αριθμό ανθρώπων που εμβολιάζονται και δεν είναι στο χέρι μας πάντα. Όταν μπορέσουμε να έχουμε τον αριθμό, όταν μπορέσει η πολιτεία να έχει τον αριθμό εμβολίου που της χρειάζεται, να εμβολιάσει και τους υπόλοιπους. Προς το παρόν, χρειάζεται καλή επικοινωνία να αποφασίσει ο κόσμος να εμβολιαστεί. Αυτό έχει βελτιωθεί αρκετά. Νομίζω ότι έχει γίνει αυτό, έχουμε καταφέρει σαν κοινότητα επιστημονική, σαν πολιτεία, να πείσουμε τον κόσμο. Εγώ βλέπω ότι ελάχιστοι πια έχουν μείνει. Οι περισσότεροι ψάχνουν. Προσπαθούν να βρουν εμβόλια. Επομένως, πιστεύω θα πάει καλά η διαδικασία του εμβολιασμού. Μπορεί να καθυστερήσει 2-3 μήνες, αλλά στο τέλος θα πετύχουμε το στόχο μας. Αυτό είναι, δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό. Απλά εμείς αυτό που λέμε και καταλαβαίνουμε είναι ότι και η πολιτεία και η Ευρώπη, να μην το ρίξω μόνο στην ελληνική κυβέρνηση, βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Γιατί ενώ υπολόγιζαν ότι αρχές του καλοκαιριού θα έχει εμβολιαστεί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, φαίνεται ότι αυτό δεν μπορεί να το πετύχει, να το πετύχετε εσείς οι επιστήμονες, γιατί δεν έχετε τα εμβόλια. Από εκεί και πέρα επικρατεί ανησυχία για το τι θα γίνει στην αγορά, τι θα γίνει με τον τουρισμό, τι θα γίνει με την εστίαση. Γι' αυτό ρωτάμε και επιμένουμε, θα είμαστε έτοιμοι το καλοκαίρι να μπορέσουμε να κυκλοφορήσουμε άνετα, πιο χαλαρά? Η στόχευση είναι υψηλή. Ο στόχος να εμβολιάσει 6 δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ ψηλό στόχος. Γιατί, ας πούμε, για τον τουρισμό δεν έχει σημασία μόνο ότι έχουμε στη χώρα μας, έχει σημασία ότι θα γίνει στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, γιατί γίνεται μια μεταφορά ανθρώπων από μια χώρα στην άλλη. Επομένως, θέλουμε να δούμε μια γενικευμένη κάλυψη εμβολιαστική παγκόσμια. Αυτό είναι πραγματικά ψηλό στόχος. Δεν είναι τόσο απλό σε ένα καινούριο εμβόλιο, το οποίο διατίθεται για πρώτη φορά με μια καινούργια πλατφόρμα, που αυτή τη στιγμή βγαίνει στην κυκλοφορία. Δεν είναι εύκολο να έχουμε την κάλυψη που θέλουμε τόσο άμεσα. Οι ελπίδες ήταν περισσότερες, βέβαια, γιατί τα δεδομένα που είχαμε ήταν για μεγαλύτερη παραγωγή εμβολίων. Αυτό στη συνέχεια πήγε προς τα πίσω, καθυστέρησε κάπως. Αλλά να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τουλάχιστον 7-8, μπορώ να πω και 10 παράλληλα διαφορετικά εμβόλια που είναι έτοιμα να κυκλοφορήσουν. Δεν είναι μόνο τα δικά μας. Έτσι υπάρχουν τα κινέζικα, υπάρχει το ρώσικο εμβόλιο, υπάρχουν εμβόλια τα οποία είναι καταξιωμένα και έχουν πάρει εγκρίσεις. Γιατί δεν παίρνουμε τα κινέζικα και τα ρώσικα εμείς?
Εντάξει, αυτό δεν έχει περάσει ακόμα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Ξέρετε, υπάρχουν αυστηρές διαδικασίες. Στην Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συντηρητική. Είναι πολύ αυστηρή. Κοιτάει τις μελέτες, κοιτάει τα ενδιάμεσα αποτελέσματα, την ασφάλεια, αποτελεσματικότητα. Γι' αυτό είδατε και η Μοντέρνα ήρθε καθυστερημένα στην Ευρώπη σε σχέση με την Αμερική. Η Άστρα Ζένεκα επίσης ήρθε καθυστερημένα σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι πιο αυστηροί οι κανόνες στην Ευρώπη και γι' αυτό καθυστερούν λίγο έτσι όπως είναι τα πράγματα. Αυτό για καλό γίνεται. Ναι. Θέλω να πω ότι θυμάστε όταν ξεκίνησε η πανδημία πέρσι δεν υπήρχε ούτε μάσκα. Την πουλούσαν στη μαύρη αγορά και τώρα μετά ηρέμησαν τα πράγματα μετά από 3 μήνες. Ή αντισηπτικό που λέγαμε ρε παιδί μου, δίνει ένα-ένα. Φαντάζομαι το Σεπτέμβριο. Όταν ήταν η ιστορία αυτή στην Πάτρα, κύριε Χασαπόπουλε, που τότε είμαστε πρώτοι που είχαμε 40-50 ασθενείς, ας πούμε, που πρέπει να τους διαχειριστούμε κλπ. Το τι γινόταν με τις μάσκες δεν μπορείτε να φανταστείτε. Το τι προσπάθεια, ολόκληρος αγώνας ήταν για να μπορούμε να προμηθευτούμε μάσκες και μέτρα ατομικής προστασίας. Ερχόντουσαν τα αεροπλάνα και τα παίρνανε στη Γερμανία, ας πούμε. Θυμάμαι όλο. Τώρα με τα εμβόλια η κατάσταση είναι πιο. Τα εμβόλια και στην Ελλάδα. Όχι από το Σεπτέμβριο, έτσι θα είναι τα πράγματα. Θα πηγαίνει στο φαρμακείο και θα λέει τι θέλει. Ότι αργεί αυτό το πράγμα να γίνει γιατί είναι δύσκολο. Τώρα το άλλο που θέλω να σας ρωτήσω. Εντάξει, γίνονται όμως. Δεν είναι άσχημα. Δεν επιλέγουμε σε αυτό. Απλά καταλαβαίνουμε ότι δεν θα είμαστε το καλοκαίρι τόσο άνετο. Μετά, κύριε, εγώ θα σας βγάζουμε στα παράθυρα και θα σας ρωτάμε ποιο είναι καλό να κάνουμε. Τη Άστρα Ζένεκα ή τη Pfizer. Γιατί έχει παρενέργειες αυτό, γιατί δεύτερη δόση, τώρα, όχι ποιο είναι. Να ρωτήσουμε για το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Γιατί έχει. Κάτσε, περίμενε. Αυτό είναι το θέμα που θα πηγαίνω μετά. Θέλω όμως να δούμε, κύριε, εγώ για την υπομονή σας, τι είπε χθες το βράδυ. Ο Μαργαρίτης Χινάς, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, εδώ στον Νίκο Φιλιππίδη, στη Βαβέλ, στην εκπομπή, πριν λίγες ώρες στο Μέγκα, για το θέμα των εμβολίων. Και μετά θα πάμε σε αυτό που λέει η Ανθή. Νομίζω ότι η κριτική που μερικές φορές ασκείται είναι κυρίως αποτέλεσμα μιας παρεξήγησης. Ποτέ σε καμία στιγμή της ευρωπαϊκής στρατηγικής δεν δόθηκε υπόσχεση ότι όλοι οι Ευρωπαίοι θα εμβολιαστούν με το ίδιο εμβόλιο την ίδια στιγμή. Έχουμε τώρα 2 εγκεκριμένα εμβόλια. Πολύ σύντομα, ελπίζω μέχρι το τέλος του μήνα, θα έχουμε ένα τρίτο και αμέσως μετά ένα τέταρτο και ταχύτερα μετά τα άλλα 3. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι κάποια στιγμή εκεί στο Φεβρουάριο-Μάρτιο θα έχουμε μια υπερπροσφορά εμβολίων που θα δίνει την απόλυτη εξασφάλιση σε όλους τους Ευρωπαίους ότι θα έχουν όλοι πρόσβαση σε αυτά τα εμβόλια που είναι ασφαλή και στην καλύτερη δυνατή τιμή και σε μια απόλυτη διαθεσιμότητα σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι αυτή η κριτική είναι μάλλον άδικη για τις καθυστερήσεις. Σταδιακά, όσο θα έχουμε ολοένα και περισσότερους Ευρωπαίους που θα έχουν εμβολιαστεί, αυτό το πιστοποιητικό θα πρέπει σίγουρα να ανοίγει και μερικές επιπλέον πόρτες. Να διευκολύνει δηλαδή την κινητικότητα, τα ταξίδια. Αυτό όμως θα χρειαστεί μια συλλογική συζήτηση και ένα συνολικό ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αυτό προτείναμε σήμερα και νομίζω ότι απόλυτα εφικτό να καταλήξουμε σε αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο αρχής γενομένης από την Πέμπτη όταν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν την ευκαιρία να το συζητήσουν για πρώτη φορά. Εκεί θα συζητηθεί και η πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Σήμερα είχαμε μια θετική ανταπόκριση από πλευράς της ΑΙΑΤΑ στην πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εντάσσεται στις προτάσεις της Κομισιόν η πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού. Σαφέστατα και εντάσσεται. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα έλεγα ότι ήταν πολύ προσεκτικός και επιμελής στη διατύπωση της πρότασής του. Αναφέρθηκε και αυτός για τα πιστοποιητικά, δεν είπε διαβατήρια και ο ίδιος έθεσε ως προϋπόθεση της εκτεταμένης χρήσης αυτών των πιστοποιητικών μια συνολική συζήτηση. Μάλιστα, να το πιστοποιητικό λοιπόν. Βλέπουμε, κύριε Γόγο, ότι σιγά σιγά μπαίνει στη ζωή μας. Δεν το λέμε διαβατήριο, αλλά το λέμε πιστοποιητικό εμβολιασμού, το οποίο προφανώς θα ανοίξει πολλές πόρτες. Εντάξει, αυτό έχει λογική, προφανώς. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι κάποιος που έχει εμβολιαστεί, η πιθανότητά του να νοσήσει είναι πάρα πολύ χαμηλή. Είναι 5% και λιγότερο ακόμα, γιατί σιγά σιγά θα φανεί ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα με τον εμβολιασμό. Ήδη υπάρχουν δεδομένα και στη χώρα μας ότι αυτοί που εμβολιάζονται
αποκτούν πάρα πολύ ψηλό τίτλο αντισωμάτων, πολλαπλάσιο από αυτό που αποκτάει κανείς από τη φυσική νόσηση. Επομένως, είναι πάρα πολύ ισχυρή ανοσιακή διαδικασία το εμβόλιο. Μας προστατεύει. Τώρα, για το θέμα του πιστοποιητικού που λέτε, και εγώ είμαι θετικός. Δηλαδή, έχει πολύ, πολύ μεγάλη σημασία να μετακινείται κάποιος και να ξέρουμε, ειδικά στον τουρισμό, καταλαβαίνετε. Απ' την άλλη, όμως, θα πρέπει να το δούμε, όπως είπε και ο κύριος Σινάς πριν από λίγο, πρέπει να το δούμε συνολικά σε ευρωπαϊκή πολιτική. Είναι κεντρικό θέμα, κεντρική απόφαση, η οποία πρέπει να αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Αφενός. Αφετέρου, επειδή έχω συμμετάσχει πολλές φορές σε επιτροπές ηθικής δεοντολογίας, ακόμα και για τον COVID στην επιτροπή που συμμετέχω, πρέπει να συζητηθεί το θέμα αυτό. Και από πλευρά ηθικής δεοντολογίας, ξέρετε, υπάρχουν νόμοι και κανόνες που πρέπει να περιτυλίγουν όλες αυτές τις αποφάσεις, καθώς επίσης και το θέμα του αυστηρού πλαισίου που υπάρχει σήμερα στα GDP, αυτό στα, στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτά λοιπόν είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν παράλληλα και αν μπορέσουμε να οδηγήσουμε στην καλύτερη δυνατή διαδικασία να έχουμε ένα πιστοποιητικό τέτοιο, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ. Αλλά πρέπει να ξεπεράσουμε οπωσδήποτε τέτοια θέματα. Εγώ θέλω να πω ότι υπάρχουν διάφορες φωνές που λένε, να βλέπετε, μέσα στην Ευρώπη όλοι καθυστερούν. Μας δίνουν και λίγα εμβόλια. Αν ήμασταν μόνοι μας, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Πώς έκανε το Ισραήλ, πώς έκανε η Βρετανία. Όμως πρέπει να πούμε εδώ στους φίλους τηλεθεατές και σε αυτούς που μας ακούνε ότι το Ισραήλ και η Βρετανία τα πληρώσαν πανάκριβα αυτά τα εμβόλια. Ή, εν πάση περιπτώσει, η Τουρκία φέρνει τα κινέζικα, τα οποία δεν τα έχει εγκρίνει η Ευρώπη. Ακόμα δεν ξέρουμε. Ναι. Δεν είναι. Δηλαδή έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του. Θα είμαστε μόνοι μας, αλλά θα είμαστε μόνοι μας απέναντι. Το Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, που θα είχαν τις ίδιες διαδικασίες. Επομένως, μια χώρα σαν την Ελλάδα δεν ξέρω πόσο θα πετύχαινε αν ήταν μόνη της και με τα δεδομένα οικονομικά θέματα που υπάρχουν. Νομίζω η σοφή λύση ήταν αυτή που ακολουθήθηκε, μια κεντρική διαχείριση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διάθεση των εμβολίων σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Νομίζω ήταν πολύ σωστό. Από εκεί πέρα, όλο και γίνονται παρεμβάσεις. Καταλαβαίνετε τι γίνεται με τις μεγάλες χώρες, αλλά νομίζω αυτή ήταν η σωστή διαδικασία και σωστά ακολουθήθηκε και νομίζω θα βγει σε καλό αποτέλεσμα. Μακάρι. Τώρα να πάμε λίγο και στα καθημερινά, τα πιο απλά. Μαθαίνουμε ότι την Παρασκευή θα συνεδριάσετε για τα σχολεία. Σωστά. Για το αν θα ανοίξουν τα γυμνάσια και τα λύκεια και πώς θα ανοίξουν. Κοιτάξτε, έχουμε συχνά συνεδριάσεις για έκτακτα θέματα, αλλά έχουμε αποφασίσει κάθε Παρασκευή να γίνει μια συνεδρίαση για να βλέπουμε συνολικά την εβδομάδα που πέρασε και να μπορούμε να εκτιμήσουμε τα δεδομένα από τις τουλάχιστον. Δεν είναι μόνο τα θέματα αυτά που συνεδριάζουμε. Αντιλαμβάνεστε, συνεδριάζουμε για τη δημόσια υγεία, για το θέμα του δημόσιου συστήματος υγείας, της πρωτοβάθμιας, ένα σωρό πράγματα. Αυτό λοιπόν, αυτές οι συνεδριάσεις έχουν να κάνουν με τα λεγόμενα ανοίγματα, ας πούμε. Για να αποφασίσουμε λοιπόν κάτι περαιτέρω, θα πρέπει να δούμε τα δεδομένα μια έως δύο εβδομάδων. Δεν είναι πάντα μία. Χρειάζεται καμιά φορά και λίγο παραπάνω. Θα δούμε λοιπόν τι έχει γίνει, όχι μόνο από άποψη επιδημιολογική, αλλά και άποψη τήρησης των μέτρων. Θα συζητήσουμε τι έχει γίνει με το λιανεμπόριο και θα δούμε εάν μπορεί να ανοίξει κάτι άλλο. Το τι θα είναι αυτό το άλλο, αποφασίζει η πολιτεία, όπως καταλαβαίνετε. Αυτή δίνει τις προτεραιότητες. Κατά τη γνώμη μου, τα σχολεία είναι μια προτεραιότητα και τη λέω ευθέως, το έχω πει από την αρχή ότι. Από την αρχή και με το λιανεμπόριο μαζί τα σχολεία αποτελούσαν προτεραιότητα, αλλά σίγουρα η οικονομία με τέτοιο χτύπημα που είχε μπορούσε να μπει λίγο μπροστά, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά τα σχολεία πια έχουν αποκτήσει μια πρώτη γραμμή προτεραιότητα, γιατί τα παιδιά έχουν μείνει αρκετά πίσω, δεν πάνε τα πράγματα καλά στην εκπαίδευση, όσο και να γίνεται τηλεδιάσκεψη και τηλεεκπαίδευση και όλα τα σχετικά. Επομένως είναι προτεραιότητα. Αυτή τη στιγμή όμως έχουν ανοίξει δύο βασικές κατηγορίες, τα δημοτικά και το λιανεμπόριο. Αυτά πιθανώς έχουν μια επίδραση στο επιδημολικό τοπίο. Πρέπει να το δούμε. Θα δούμε τα δεδομένα την Παρασκευή και μπορεί θα είναι το θέμα του σχολείου την Παρασκευή. Πιθανότατα δεν έχει έρθει η ατζέντα της Παρασκευής, αλλά φαντάζομαι ότι θα είναι τέτοια θέματα. Σας ανησυχούν οι ουρές στα καταστήματα που βλέπουμε, γιατί άνοιξε το λιανεμπόριο, βγήκε ο κόσμος έξω, έχουμε εκπτώσεις και παρατηρούμε ουρές. Σας ανησυχούν οι ουρές? Για να είμαι ειλικρινής, το ένα μάτι μου είναι στα επιδημιολογικά δεδομένα που καταγράφονται και που εμείς τα έχουμε λίγο περισσότερο στα χέρια μας και το άλλο μου κοιτάει τη τηλεόραση να δει τι γίνεται στα μαγαζιά ή όταν τα βλέπω με τα δικά μου μάτια. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά επηρεάζονται από την κινητικότητα. Ό,τι και να λέμε, ο κόσμος προσέχει φυσικά. Αυτό το είδαμε στις γιορτές. Γιατί θυμάστε ότι όλοι και εγώ προσωπικά έβγαινα και έλεγα ότι ανησυχώ γιατί έχουμε 20-30% κινητικότητα αυξημένη και έχουμε και ειδικά φορτία στα λίμματα που ήταν επίσης αυξημένα. Τα έχετε ακούσει από τους αρμόδιους, τον κύριο Θωμαίδη κλπ. Ευτυχώς αυτό δεν αποτυπώθηκε σε φορτίο επιδημιολογικό. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ακόμα και όταν ανοίγεις κάτι, εφόσον τα μέτρα τηρούνται όπως τα λέμε, αποστάσεις, μάσκα παντού κλπ., θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτό το άνοιγμα. Αυτό λοιπόν το μεγάλο στοίχημα τώρα είναι αυτά που γίνονται σιγά σιγά να γίνονται με την αυστηρή τήρηση των μέτρων και βέβαια με την επιτήρηση και τον έλεγχο της πολιτείας. Είναι βασικό. Ή καμιά φορά και το πισωγύρισμα περιοχικά. Καλά, κύριε Γκόγκο, να σα πω και κάτι. Μπορούμε εκεί να το μαζέψουμε. Και στα μεγάλα καταστήματα κλπ. Μια-δύο μέρες ήταν οι πολλές ουρές.
μια-δυο μέρες μετά. Τώρα, σιγά-σιγά. Έτσι πέφτει λίγο η κίνηση σιγά-σιγά. Δηλαδή ο κόσμος που είχε κάτι ανάγκη να πάρει, πήγε τις πρώτες δύο μέρες. Και μην ξεχνάμε ότι η ουρές είναι και στον εξωτερικό χώρο που η μεταδοτικότητα είναι μικρότερη. Δηλαδή μέσα στα μαγαζιά νομίζω ότι έχω ακούσει τουλάχιστον και έχω δει από τα λίγα που έχω δει, τηρούνται τα μέτρα. Ναι, ναι. Δηλαδή μπαίνει ο αριθμός που χρειάζεται, τηρούνται οι αποστάσεις. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα από εκείνες τις καταστάσεις που βλέπαμε ότι είπαμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, 5 άτομα σε ένα χώρο και μπαίνανε 50. Και στο κάτω-κάτω εδώ που τα λέμε, και που ανοίξανε τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, δεν έγινε και τίποτα. Δεν αυξήθηκε το φορτίο, έτσι δεν είναι? Όχι. Δεν αυξήθηκε. Όχι. Τώρα ούτε στην προηγούμενη φάση. Ναι, τώρα είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα ουσιαστικά. Και εγώ ήμουν επιφυλακτικός στα δημοτικά. Μακάρι. Δεν είδαμε φορτίο. Δηλαδή βλέπουμε τα πράγματα πάνε ομαλά εφόσον τηρούνται τα μέτρα. Αυτό είναι θετικό, κύριε Γόγο. Είναι θετικό πολύ. Είναι θετικό, αλλά περιμένουμε λίγο ακόμα. Μην είμαστε βιαστικοί. Πρέπει να τα δούμε μέρα-μέρα. Δηλαδή να μην ξέρετε τώρα. Εμείς έχουμε ερωτήματα πάρα πολλά, αλλά δεν μπορούμε να σας τα πούμε γιατί θα μας δώσετε την ίδια απάντηση. Με το κυνήγι, με το ψάρεμα, με τα χιονοδρομικά, με το νομό σε νομό. Όλα αυτά. Είναι όλα αυτά. Αλλά κύριε, εγώ θα σας πω το παράπονο μου, το έλεγα το πρωί στην Αθή. Δεν μπορώ να ακούμε τώρα ότι θα πάμε στα χιονοδρομικά να τα ανοίξουμε, να δουλέψουν οι άνθρωποι, δεν λέω. Αλλά και οι άνθρωποι μας που έχουμε στην περιφέρεια, που είναι στο χωριό, ο παππούς και η γιαγιά, η μάνα και ο πατέρας, πρέπει να πάμε να τους δούμε. Δεν μπορεί να ανοίξουν, να έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Μόνο για τα χιονοδρομικά, λες. Ναι. Έτσι δεν είναι. Κοιτάξτε, όλα στο τραπέζι γενικώς είναι, αλλά το βασικό θέμα που υπάρχει είναι τα χιονοδρομικά. Γιατί έχουν πρόβλημα? Γιατί πρέπει να μετακινηθούμε από μια περιοχή σε μια άλλη περιοχή. Επομένως, όπως είπατε πολύ σωστά και με τον πατέρα και με τον παππού κλπ., το θέμα είναι μετακινήσεις. Επομένως, για να δούμε το θέμα μετακινήσεις, πρέπει να σιγουρευτούμε ότι υπάρχει μια οριζόντια ύφεση της επιδημίας παντού, σε όλες τις περιοχές. Το να έχουμε καλά δεδομένα, ας πούμε, σε μια περιοχή και στη διπλανή της να έχουμε πορτοκαλί, δεν είναι καλό, γιατί. Ξέρετε τι συνέβη έτσι κι αλλιώς πάλι στο παρελθόν. Επομένως, θα πρέπει το άνοιγμα των νομών και μετακίνησης. Αυτό έγινε στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρες, στην Κοζάνη. Θυμάστε, φεύγανε στη Θεσσαλονίκη, πήγαιναν στις Σέρες, πήγαιναν στη Λάρισα κλπ. Αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Μετακινήσει από νομό σε νομό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε πολύ προσεκτικά. Τα πράγματα πάνε καλά επιδημιολογικά και δόξα τω Θεώ, βλέποντας το τοπίο γύρω-γύρω, είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Είστε αισιόδοξο σήμερα. Μας αρέσει έτσι που είστε σήμερα. Ναι, αυτό είμαι και τότε. Θα ήθελα να σας πω λοιπόν ότι αυτό μας κρατάει λίγο επιφυλακτικούς για να ολοκληρώσω. Γιατί βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά παντού. Καλό είναι όλα να πηγαίνουν καλά παντού για να είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι. Δεν πάνε παντού καλά. Δεύτερον, έχουμε το θέμα των μεταλλάξεων του ιού, το οποίο πάντα μας κρατάει λίγο σε ανησυχία για να δούμε πού πάει η δουλειά. Γιατί άμα εμφανιστεί ξαφνικά ένα στέλεχος που μεταδίδεται εύκολα και δεν καλύπτεται εύκολα κλπ., ήδη με αυτό το στέλεχος που υπάρχει, οι οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι αυξήστε το επίπεδο συναγερμού. Προσέχετε περισσότερο, μεταδίδεται περισσότερο συγκεκριμένο ιός. Ευτυχώς εμάς έχουμε λίγα στελέχη βρει μέχρι τώρα. Έχουν βρεθεί και στην Ελλάδα. Έχουν βρεθεί και στην Ελλάδα. Είναι 2 τα αρφανά. Έχουν βρεθεί. Yeah. Έχουν κύριε Γόγο, μας πιέζουν και πάρα πολύ για διάλειμμα. Πριν φύγουμε, κύριε Γόγο, επειδή είστε και από την Πάτρα, πείτε το στον Ιορδάνη, γιατί δεν το καταλαβαίνει. Φέτος καρναβάλι δεν έχει. Πείτε το. Να το πάρει απόφαση. Στην Ξάνθη, παιδί μου, είναι άλλο πράγμα. Άλλο είμαστε. Να ρώτε και τον κύριο Γόγο. Το καλύτερο από καρναβάλι είναι στην Πάτρα. Δυστυχώς. Και έχασα απόπλε. Κύριε Γόγο, δεν θέλω μαζί σας να μαλώσω, αλλά... Με την αναστολή δύο καρναβαλιών. Ήμουν και στο πρώτο καρναβάλι που το αναβάλαμε στην Πάτρα, που είχε γίνει και μεγάλος θόρυβος. Τώρα δεν γίνεται ο ίδιος θόρυβος, το καταλαβαίνουμε. Αλλά τότε να καταλάβετε ότι η Πάτρα εφλέγεται λόγω της αναστολής του καρναβαλιού. Εντάξει, του χρόνου θα κάνουμε καρναβάλι για 3. Έτσι είμαστε, κύριε Γόγο. Και στην Ξάνθη έτσι είμαστε. Έτσι είμαστε. Φλέγεται η Ξάνθη που αναβλήθηκε το καρναβάλι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γόγο. Και τα άλλα θα έρθουν. Πάντα έτσι αισιόδοξο. Καλή δύναμη να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.